Εκζητήσατε κρίσιν. Τι σημαίνει αυτό? Ζητήστε τι θέλει ο Θεός, όχι τι θέλετε εσείς. Αυτό που θέλει ο Θεός για σένα είναι συμφερότερο από αυτό που θέλεις εσύ για τον εαυτό σου. Ζητήσατε κρίσιν. Ζητήστε του να μπει μπροστά. Εσείς απλά ακολουθήστε τον, αυτό μας λέει. Εξητήσατε κρίσιν, και το εξητήσατε σημαίνει ότι μπαίνει κάποιος σε αυτή τη διαδικασία και ο Θεός δεν του μιλάει ούτε ενέργεια επιτόπου. Είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας. Μπες σε αυτή τη διαδικασία. Μπες σε αυτή τη διαδικασία της εξήτησης και όχι μόνο δεν θα βγεις χαμένος, αλλά θα τον δεις ζωντανό να ενεργεί στη ζωή σου. Εξητήσατε κρίσιν σήμερα. Το αύριο δεν μας ανήκει. Κάμετε ευθύτητα εις των δεδυναστευμένων, κρίνατε των ορφανών και προστατεύσατε την δίκη της χείρας. Μέσα σε όλα αυτά, το μήνυμα είναι σταθείτε δίπλα στον αδύνατο, κάντε ό,τι μπορείτε για αυτόν, πάρτε θέση, μην αδιαφορείτε. Επομένως τώρα ο Θεός μας προσκαλεί σε μία αλλαγή πορείας. Πάρ' το αλλιώς. Το καράβι, το τιμόνι, πάρ' το αλλιώς. Εάν επιμένεις σε αυτό το πείσμα, σε αυτή την αιμονή την αρρωστημένη, σε αυτή την αποτυχημένη συνταγή, θα οδηγηθείς σε μεγαλύτερο αδιέξοδο. Πάρ' το αλλιώς. Επιστρέψατε, λέγει προς εμέ. Μάθετε να πράτετε το καλόν, παύσατε από του κακού και σταθείτε δίπλα στον αδύνατο. Ωραία, το κάναμε αυτό και λοιπόν, Κύριε, τι έγινε? Υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα? Ή απλά μπαίνουμε σε μια διαδικασία ευχολογίων, ηθικολογίας που δεν ωφελεί και σε τίποτα? Το αποτέλεσμα, αγαπητά αδέλφια, αυτής της αλλαγής πορείας είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ, μα πάρα πολύ χειροπιαστό. 18 εδάφιο. Έλθετε τώρα. Να το αποτέλεσμα. Έλθετε τώρα. Τώρα έλθετε. Τώρα μπορούμε να συνεννοηθούμε. Τώρα ο δρόμος προς εμέ των Κύριων είναι ανοιχτός. Τώρα που επιστρέψατε, τώρα που απορρίπτετε αυτή την αποτυχημένη συνταγή, τώρα που αλλάζετε γραμμή πλεύσης, έλθετε τώρα. Έλθετε τώρα και ας διαδικαστόμεν, λέγει Κύριος, που σημαίνει τι? Ότι όσο επιμένεις στο πείσμα σου, στο θέλος σου και σε μία συγκεκριμένη αιμονή, δεν είναι δυνατόν να σου μιλήσω, δεν έχει νόημα να μιλήσουμε, διότι δεν ακούς. Τι να πούμε αφού δεν ακούς? Όταν θέλεις να κάνεις το δικό σου, τι νόημα έχει να σου πω εγώ τι, αφού εσύ θα κάνεις το δικό σου? Δεν μπορώ εγώ να σου μιλήσω και να συνενέσω στο λάθος σου, σαν να μας λέει ο Θεός. Προτιμώ να μην μιλήσω. Τώρα όμως που πήρες απόφαση να αλλάξεις γραμμή και να εξητήσεις πραγματικά αυτό που θέλω εγώ χωρίς διαπραγμάτευση, τώρα έλα να μιλήσουμε. Τώρα ναι, έχουμε να πούμε πολλά. Εάν επιμείνεις όμως σε αυτή την πεισματώδη άρνηση, δεν έχουμε να πούμε τίποτα, λέει ο Θεός. Εκείνος, αγαπητοί αδελφοί, που έχει να πει πάρα πολλά, υποχρεούται να πει ότι δεν έχω να πω τίποτα, μήπως και ο άνθρωπος συγκλονιστεί, μεταβάλει άποψη και πλησιάσει εκείνον που είναι ο μοναδικός που μπορεί να αλλάξει τη ζωή στον άνθρωπο. Έλθετε τώρα και ας διαδικαστόμεν. Και από εδώ και πέρα έχουμε μία αλλαγή του σκηνικού, έχουμε αλλαγή περιβάλλοντος. Ο Θεός πλέον φανερώνεται στη ζωή του ανθρώπου κατά τρόπον απερίγραπτο.